Διαδηλωτές επιχειρούν να εισβάλλουν στο Δημαρχείο της Λιόν. Σπάνε την πόρτα και βάζουν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων. Στην καρδιά του Παρισιού, στη Place de la Concorde, πάνω από 4.000 πολίτες συνεχίζουν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ τις διαδηλώσεις. Η απόφαση του Μακρόν να περάσει με προεδρικό διάταγμα το νομοσχέδιο για την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη, χωρίς αυτό να έχει ψηφιστεί στη Βουλή, έχει προκαλέσει σφοδρές αναταραχές στη χώρα. Πάνωπλοι αστυνομικοί κάνουν χρήση χημικών για να διαλύσουν το πλήθος που έχει συγκεντρωθεί κοντά στο κτίριο της Εθνοσυνέλευσης. Οι διαδηλωτές ανάβουν φωτιές και ρίχνουν καπνογόνα. Οι αστυνομικοί απαντούν με βροχίδα ακρηγόνων και δεκάδες συλλήψεις. The police were very quick in dispersing them using tear gas to get them out onto the smaller streets. Στα ανατολικά της χώρας, στη μικρή πόλη Dijon, διαδηλωτές σκένε ομοιώματα του Μακρόν και της Γαλλίδας Πρωθυπουργού Elizabeth Born, αφού τα έχουν περιλούσει με πετρέλαιο. Έκριθμη κατάσταση και στο Μπορντό, εκεί όπου διαδηλωτές στείλουν πύρινα οδοφράγματα στους δρόμους. The big question now is whether or not the strikes, the demonstrations and even the riots become more frequent in the days, weeks and months to come and bring paralysis to this country. Η μάχη των δρόμων μεταφέρεται και στα έδρανα του Κοινοβουλίου. Η κεντροαριστερή συμμαχία της αντιπολίτευσης με επικεφαλής των Μελανσόν και το ακροδεξιό κόμμα της Λεπέν έχουν καταθέσει προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης. Όλο αυτό το διάστημα ο Μακρόν άφαντος και ήδη από το κυβερνητικό καράβι πηδούν σημαντικά στελέχη όπως ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ρελιέν Ρουσό. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 71% των Γάλλων θέλουν να ψηφιστεί η πρόταση μομφής και να πέσει η κυβέρνηση.